ο Τόνι Άμποτ και η οικογένειά του προσέρχονται στο κυβερνητικό μέγαρο στην Καμπέρα. Εκεί, ενώπιον της γενικής κυβερνήτου Κουεντίν Μπράις, ο 55χρονος πολιτικός ορκίστηκε νέος πρωθυπουργός της Αυστραλίας. Μαζί ορκίστηκαν και τα μέλη της νέας κυβέρνησης. Θα είμαστε μια κυβέρνηση που θα λύνει τα προβλήματα με βάση τις αξίες και όχι την ιδεολογία. Θα είμαστε κυβέρνηση όλων των Αυστραλών, περιλαμβανομένων και αυτών που δεν μας ψήφισαν. Δεν θα ξεχάσουμε αυτούς που βρίσκονται στο περιθώριο, τους ανθρώπους με αναπηρίες, τους αυτόχθονες πληθυσμούς και τις γυναίκες που παλεύουν για να συνδυάσουν καριέρα και οικογένεια. Ενώ όμως την πρώτη ομιλία του ως πρωθυπουργός φρόντισε να κάνει αναφορά στις γυναίκες, αντιδράσεις προκαλεί το γεγονός ότι μόλις μία μετέχει στο νέο κυβερνητικό σχήμα, η Τζούλι Μπίσοπ, που ανέλαβε υπουργός εξωτερικών. Ο συντηρητικός συνασπισμός του Άμποτ κέρδισε τις βουλευτικές εκλογές της 7 Σεπτεμβρίου με μία καθαρή πλειοψηφία, αλλά ο νέος πρωθυπουργός δέχεται επικρίσεις ακόμα και από το ίδιο του το κόμμα για την μικρή συμμετοχή γυναικών στην κυβέρνησή του.